Μέχρι πριν λίγα χρόνια, οι κάτοικοι στο ακρέφνιο Βιωτίας επισκέπτονταν το περιφερειακό ιατρείο του χωριού σχεδόν μόνο για συνταγογράφηση. Η περίθαλψή τους βελτιώθηκε όταν το ιατρείο στελεχώθηκε με γενικούς γιατρούς, ενώ εδώ και δύο χρόνια, χάρη στο πρόγραμμα τηλεϊατρικής Vodafone, οι κάτοικοι έχουν πλέον δωρεάν πρόσβαση σε ειδικευμένες υπηρεσίες υγείας και μάλιστα χωρίς καν να μετακινηθούν από τον τόπο τους. Μία από τους πρώτους κατοίκους που εξετάστηκαν ήταν η κυρία Σοφία Φίσα, η οποία, αν και αντιμετώπιζε από παλιά αναπνευστικά προβλήματα, δεν γνώριζε ότι πάσχει από βρονχικό άσθημα. Κάτι που ανακάλυψε κάνοντας σπυρομέτρηση μέσω του προγράμματος τηλεϊατρικής Vodafone. Αυτό το είχα από μικρή. Έλεγα ότι ήταν έτσι, αλλά είτε είχα είτε πρόβλημα. Τυχαίνει φορές να με πιάνει να το έχω συνέχεια το... σαν βράσιμο, σαν δύσπνοια. Και ήρθα, έκανα την εξέταση αυτή, τα έστειλαν και μου είπαν να ξαναγίνει πάλι η επανάληψη. Ήρθα πάλι την προηγούμενη εβδομάδα πάλι. Έχει βολέψει πάρα πολύ. Αν έχεις κάποιο πρόβλημα, το βρίσκεις. Εκτός από έλεγχο της αναπνευστικής λειτουργίας, ο Γενικός Γιατρός Κυριάκος Μαλτέζης κάνει στους ασθενείς του ηλεκτροκαρδιογράφημα, μέτρηση του ζαχάρου, της πίεσης και των επιπέδων οξυγόνου στο αίμα, ενώ πλέον με τον νέο εξοπλισμό που εντάχθηκε στο πρόγραμμα τηλεϊατρικής θα ξεκινήσει μετρήσεις για την ολική χοληστερόλη και τα τριγλυκερίδια. Εάν για κάποιες εξετάσεις χρειάζεται μια συμβουλευτική γνωμάτευση, τη στέλνει στους καρδιολόγους και στους πνευμονολόγους του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών, οι οποίοι του απαντούν ηλεκτρονικά εντός 24 ωρών. Κάποιοι με χρόνια προβλήματα λόγω της κρίσης δυστυχώς δεν θέλουν να πάνε σε ειδικούς, οπότε αναγκαστικά είχαν παρατήσει ουσιαστικά την παρακολούθησή τους. Με αυτό το πρόγραμμα πνευμονοπαθείς, καρδιοπαθείς, διαβητικοί, και λοιπά, έχουν μια επιπλέον δυνατότητα να νιώσουν ουσιαστικά ότι η φροντίδα τους συνεχίζεται. Όταν δεν το γνωρίζεις, λες τι είναι, τι να πάω να κάνω. Όταν το γνωρίζεις όμως είναι απλό το πρόγραμμα. Και εφόσον είναι δωρεάν είναι και οικονομικό. Γιατί ο άλλος είναι δύσκολο για να πάει, Θήβα ή Λιβαδιά. Γιατί μια επίσκεψη σε έναν γιατρό θέλεις πετοντορισμένα χρήματα. Η μετακίνηση πάλι το ίδιο. Μέχρι στιγμής ο κύριος Μαλτέζης παρακολουθεί μέσω του προγράμματος τηλεϊατρικής Vodafone περίπου 1.000 άτομα. Εάν μάλιστα κάποιοι αδυνατούν να μετακινηθούν, τους κάνει τις εξετάσεις κατοίκων. Πολύ συχνό είναι το να βρίσκουμε κολπική μαρμαργή. Και βέβαια το ότι μπορούμε εύκολα να το επιβεβαιώσουμε και ειδικά σε ανθρώπους που δεν είναι εύκολο να έρθουν στο ιατρείο, σώζει ζωές. Το πρόγραμμα τηλεϊατρικής Vodafone, το οποίο αξιοποιεί τις δυνατότητες του συνεχώς εξελισσόμενου δικτύου της Vodafone, εφαρμόζεται για 11η συνεχή χρονιά, προσφέροντας δωρεάν ειδικευμένες υπηρεσίες υγείας σε περισσότερο από 500.000 πολίτες σε 100 απομακρυσμένες περιοχές της Ελλάδας. Επειδή αξίζει να ζείτε στον τόπο που αγαπάτε, το πρόγραμμα τηλεϊατρικής Vodafone λειτουργεί σε 100 απομακρυσμένες περιοχές της Ελλάδας. Γιατί αξίζει να χαίρεστε περισσότερο.